Ολοκληρώθηκε πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας για το 2024 με τους νεοεκλεγείς Δημοτικούς Συμβούλους. Στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε δύο ανεξαρτητοποιήσεις του Ανδρέα Κοτσανά και του Χρήστου Σαλαμούρα, Δημοτικών Συμβούλων της Ενωτικής Πρωτοβουλίας. Οι δύο αποχωρήσεις και συνάμα ανεξαρτητοποιήσεις από την παράταξη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας ήρθαν στο επιστέγασμα των εξελίσεων που συντελούνται τελευταία στην παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης μετά την αποχώρηση του επικεφαλής Στάκη Λουκόπουλου και την εκλογή στη θέση αυτή του Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Σιαμαντά. Έτσι, μετά από αυτή την εξέλιξη, η δύναμη της παράταξης στο Συμβούλιο μειώνεται κατά 2 συμβούλους και απαρτίζεται πλέον από 6 μέλη. Νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο Άγγελος Σταυρόπουλος με 24 ψήφους από τους 25 Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς μειοψήφισε ο Ανδρέας Κοτσανάς. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας ο Γιώργος Ασημακόπουλος της Συνοδικής Πρωτοβουλίας και γραμματέας ο Παναγιώτης Χεχαγιάς από την παράταξη Αλλάζουμε Πλεύση. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας όρισε τους νέους αντιδημάρχους στο Δήμο Ναυπακτίας. Θωμάς Κοτρονιάς, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Ντίνος Τσουκαλάς, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού. Γρηγόρης Δελιμάρης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Χάλκιας. Γιάννης Παπαϊωαννίδης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αποδοτείας και Τεχνικών Υπηρεσιών. Νίκος Ραυτόπουλος, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολεοδομίας. Μπάμπης Καραδήμας, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αντιρίου. Γιώργος Σιμάκης, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διαφάνειας. Σωκράτης Παπαβασιλείου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.